Κοίταξε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Γεωργιάδης πριν από... Μα το είχαμε πει εδώ, το είχαμε πει εδώ. Ήταν η είδηση που είχαμε βγάλει από εδώ, ότι σε συνέντευξη σε νεκρό χρόνο, κάπου γυρνοβολώντας κάτι νύχτες από εδώ και από εκεί, σαν τον πεταμένο υπουργό της κυβέρνησης, είχε βγει ρέμπελος, γιατί δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Κάτι βιβλία πούλαγε από ένα χρεοκοπημένο πατέρα κλπ. Γνωστή η ιστορία του. Όχι, μιλάω με απαξίωση για αυτό το πρόσωπο, διότι μου δημιουργεί ναυτία. Παρά το γεγονός ότι το ξέρω. Αντρέπεται. Αυτός πρέπει να αντρέπεται. Πρέπει να κυκλοφορεί έξω. Αλλά για κοιτάξτε πώς τον ψήφισαν. Αυτά μου έλεγε προχτές ένας φίλος. Τι βγαίνεις και φωνάζεσαι, κύριε. Φωνάζεται και όλοι. Πόσες ψήφους πήρε του δώσε ο κόσμος. Τον ανταμείβει ο κόσμος. Για την τρέλα που λέει από εδώ και από εκεί, σαν τον τρελό του χωριού, σαν τον αρκουδιάρι γυρνάει. Τον έχετε δει πώς γυρνάει, σαν τον αρκουδιάρι. Τι είναι οι χαρακτηρισμοί του κόσμου. Του κόσμου. Δεν είναι υποχρεωτικό να τους λέω, να τους υιοθετούμε κι εμείς. Όχι τώρα, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, ναι, έλα. Εντάξει, τι θέλετε να πω δηλαδή. Ότι είναι ένας καλός άνθρωπος και ένας καλός υπουργός. Είναι ανήθικος, πολιτικά ανήθικος. Μία λέει έτσι, μία λέει αλλιώς. Μία το διέψευσε πάλι. Βρίσκει άκρημα αυτό τον αρκουδιάρι. Ο τρελός του χωριού έχει γίνει. Ο τρελός του χωριού. Αλλά πουλάει τρελά, τσάμπα τρελά, του στοιχίζει κάτι. Και μετά πάει στις καφετέρειες και στα snack bar και στα θερινά σινεμά, μαζεύει εκεί τις γριούλες, τους κακομύριδες, τους κοροϊδεύει, τους υπόσχεται, τους λέει εγώ είμαι εδώ για σας. Αυτά κάνει. Τι είναι προεκλογική του εκστρατεία. Παλαιοκομματική του 50, της ΕΡΕ του Καραμαλή. Αυτός είναι ο Γεωργιάδης. Σιγά μην του κάνουν και που συζητάμε γι' αυτό διαφήμιση του κάνουμε. Αυτά δίνει αυτός. Να βγαίνει και να φωνάζει. Λοιπόν, τα είχε πει. 500.000 είχε πει. Θα ψάξω να βρω κάποια στιγμή και την παλιά συνέντευξη. Έχουμε σολάβει, σε 1,5 μήνα είναι που το είχε πει. Τόσους λέει χρειάζεται. Και του λέει ο δημοσιογράφος, μα τόσοι. Τόσοι λέει. Όχι ότι θα τους βάλουμε μέσα. Προσέξτε τι είπε. Όχι θα τους βάλουμε μέσα. Mm-hmm. Και σήμερα που έγινε γνωστό αυτό που είχε πει αυτός τότε, πάλι το διέψευσε. Δεν βρίσκεις άκρη με τέτοιους τύπους, γιατί οι τύποι αυτοί δεν έχουν ηθικές, πολιτικές και κοινωνικές αναστολές. Γεννήθηκαν για να λένε ψέματα στον κόσμο. Λοιπόν, εγώ με τέτοιους τύπους λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να επεκταθώ.